Ηλιάς, ραψοδία Δέλτα, στίχος 89. Η Αθηνά κατεβαίνει στην γη και ψάχνει να βρει τον Πάνταρο, αναζητεί τον Πάνταρο. Τον Πάνταρο τον έχουμε βρει, τον έχουμε ξαναδεί στον κατάλογο, στη Β' Ραψοδία, στον κατάλογο των αρχαιών και τρόων. Αυτός είναι επίκουρος των τρόων, είναι ηγεμόν των Λυκίων. Το όνομά του αναφέρεται στο στίχο 827 της Β' Ραψοδίας. Να δούμε, εδώ έχω κάνει ένα χάρτη αυτοσχέδιο των φωτοτυπία. Εδώ φαίνεται. Να δούμε πού βρίσκεται η Λυκία. Για δείξε λίγο, η Λυκία είναι εδώ κάτω. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πάνω. Εδώ. Εκεί. Η Λυκία είναι, η Λυκία εδώ, είναι εδώ. Από εδώ είναι ο Πάνταρος. Εδώ είναι η πατρίδα του Πάνταρου. Να δούμε λιγάκι, μια και το αναφέραμε, για την Καρία. Εδώ απέναντι από την κώδειξη λιγάκι, η Καρία είναι εδώ. Η Καρία. Η Καρία. Η Λυδία είναι πιο πάνω. Η Φρυγία. Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Η Φρυγία είναι αυτή. Η Φρυγία. Πιο πάνω είναι. Εδώ αυτή είναι η Λυδία. Ναι. Ναι. Πιο πάνω είναι η Βυθινία. Στο βορρά. Η Βυθινία. Ναι. Κάτω είναι η Πισιδία. Φαίνεται. Ναι. Η Πισιδία, η Κυλικία. Και δίπλα είναι η Κυλικία. Κυλικία. Κάτω είναι η Κύπρος. Και κάτω είναι η Κύπρος, ναι. Και, στο και μέσο, πάνω είναι η Άγκυρα. Η Άγκυρα. Η Άγκυρα είναι εδώ. Όλα είναι ελληνικά και η πρωτεύουσα της πρωτεύουσα είναι ελληνική. Είναι ελληνικό το όνομα. Εντάξει. Λοιπόν, για να ξαναξέρουμε τι... Τι γίνεται. Πόσο λέει τα σύνορα της καρδιάς μας. Αυτά είναι όλα περιοχές και που είναι πολύ πανάρχες. Βεβαίως. Τα σύνορα της καρδιάς μας είναι το Αφγανιστάν. Από εκεί λοιπόν, από τη Λυκία είναι ο Πάνταρος, για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα. Ο Πάνταρος είναι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μας απασχολήσει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Γι' αυτό τον αναζήτησε, σημαντικό με την έννοια ότι τον χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτό το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Για να τον δούμε αυτό το χαρακτήρα. Τον έχουν σχολιάσει πολλοί. Ο Πλούταρχος καταρχήν, το κείμενο έτσι τυχαία τα βρήκα, τυχαία θα τα αναφέρω. Ο Πλούταρχος το έργο του περί του μη χράν έμετρα νυν την πυθίαν. Δηλαδή να μην δίνει χρησμό έμετρο. Γιατί δεν δίνει έμετρο χρησμό η πυθία. Στο 405 α με β λέει, ο Όμηρος μολονότι δέχεται ως βάση πως τίποτε δεν μπορεί να προκύψει χωρίς Θεό, έτσι, και παρεμβάλλει στο κείμενό του κάποια αποσπάσματα. Κάνω μια παρένθεση και αναφέρω. Λέει στην Οδύσσια, και τα τρία αποσπάσματα είναι από την Οδύσσια. Λέει στη Β' Ραψοδία 372 στίχο, μιλάει ο Τηλέμαχος και λέει «Ούτι άνευ Θεού είδε γεβουλή». Χωρίς, λέει, Θεό, χωρίς την βοήθεια του Θεού, αυτή η σκέψη δεν έγινε. Στο Όμικρον 531 μιλάει ο Θεοκλήμενος, που είναι ένας μάντης που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη στιγμή, λέει «Ούτι άνευ Θεού έπτατο δεξιός όρνης». Δεν πέταξε, λέει, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, χωρίς τη σκέψη του Θεού, χωρίς την εντολή του Θεού αυτός ο δεξιός όρνης που θεωρείται Ιωνός, καλός Ιωνός. Και στην πρώτη ραψοδία, στο 267 της Οδύσσιας, μιλάει η Αθηνά και λέει, λένε κάτι, και η Αθηνά με τη μορφή του μέντορος λέει, ναι εντάξει, λέει, αλλά όλα αυτά βρίσκονται στα γόνατα των θεών, δηλαδή στις δυνάμεις τους. Όλα γίνονται δηλαδή με την συμμετοχή του Θεού. Και στο Ευρυπίδης, στην χαμένη του τραγωδία Θιέστης, υπάρχει ένα απόσπασμα που σώζεται σε κείμενο άλλου και έχει μία φράση η οποία θεωρήθηκε παροιμιακή από τη στιγμή εκείνη που την είπαν. Την έγραψε ο Ευρυπίδης. «Θεού θέλοντος, καν επιρρυπώς πλέεις». Αν το θέλει δηλαδή ο Θεός, πλέεις επάνω σε μία ψάθα. Ρίψ, ρυπός είναι η ψάθα. Είναι μια πολύ ωραία παροιμία. Αν το θέλει ο Θεός, πάνω και σε ψάθα πλέεις δηλαδή. Λοιπόν, επανέρχομαι στο κείμενο, λέει ο Πλούταρχος ότι ο Όμηρος δέχεται ως βάση πως τίποτε δεν μπορεί να προκύψει χωρίς Θεό. Και συνεχίζει, δεν βάζει τον Θεό να χρησιμοποιεί τους πάντες για τον οποιονδήποτε σκοπό, αλλά τον καθένα σύμφωνα με τη δεξιοτεχνία και τις ικανότητές του. Λέει το κείμενο, αλεκάστο καθήν έχει τέχνη ή δύναμη. Βλέπουμε την Αθηνά όταν θέλει να ακυρώσει τους όρκους, αναζητά τον Πάνταρο, λέει, στη Δέλτα Ραψοδία στο 88, που είναι καλός τοξότης, αλλά ανόητος. Θυμίζω
λέει το κείμενο μάλλον, συνεχίζει το κείμενο, όταν η Αθηνά θέλει να πείσει τους Αχαιούς, το έχουμε δει αυτό, αναζητά τον Οδυσσέα, διότι είναι δεινός στο λόγο και συνετός. Στη Β' Ραψοδία στο 169 της Ιλιάδος και εξής. Όταν θέλει να τρέψει σε φυγή τους Τρώες, αναζητά το Διομήδη στην Ε' Ραψοδία 124 και εξής. Θα το δούμε δηλαδή, αυτό το κείμενο θα το δούμε στη συνέχεια, αργότερα. Όταν, δηλαδή, επιμένω ότι αναζητά το ανάλογο πρόσωπο, το κατάλληλο πρόσωπο, όταν θέλει να έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Κάθε άνθρωπος, είναι μια συζήτηση που κάναμε τώρα τελευταία, ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα εργαλείο, ας το πούμε με αλληγορικό τρόπο. Άλλος είναι πινέλο, άλλος είναι σφυρί. Όπως λέει εδώ τώρα, έδωσα μια εικόνα, γιατί λέει κατά τέχνη ή δύναμη. Δηλαδή, το πινέλο κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Βάφει, ζωγραφίζει κλπ. Το σφυρί έχει δύναμη, καρφώνει. Δεν μπορείς να πάρεις ένα πινέλο και να καρφώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς δηλαδή, δεν θα μπορούσε να πλησιάσει το Διομήδη για να κάνει τη δουλειά της στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Πρόκλος εις τας πολιτείας Πλάτωνος υπόμνημα Α103 λέει: ο Πάνδαρος, ο φιλόδοξος και φιλοχρήματος εκφραστής ενός τρόπου ζωής χωρίς Θεό, την άθεον ζωήν προβεβλημένος, λέει στο κείμενο, η Αθηνά δεν παρακινεί στην πράξη, την παράβαση των όρκων δηλαδή, τον πρώτο τυχόντα, αλλά αναζητά τον Πάνδαρο ως τον κατεξοχήν κατάλληλο για την τιμωρητική ενέργεια, ως αν μάλιστα πρέποντα προς την τιμωρία ενέργεια, λέει, και παραθέτει αυτό το στίχο τον 88. Που λέει τον αναζητά αν κάπου τον έβρισκε. Πράγματι, λέει ο Πρόκλος, είναι σπάνιο και δυσεύρετο το είδος αυτό των ανθρώπων που είναι έτοιμοι να κάνουν και να υποστούν τα πάντα και που έρχονται σε σύγκρουση με τους θεούς εξαιτίας κάποιας γιγαντικής και θρασίας διάθεσης της ψυχής του. Φαίνεται ο Πρόκλος δεν ζούσε στην εποχή μας για να λέει αυτό, ότι είναι σπάνιο και δυσεύρετο το είδος των ανθρώπων. Έλα εδώ να βρεις, να! Δεν είναι οι θεοί, λέει, υπεύθυνοι για την ασεβή συμπεριφορά απέναντι στους όρκους και τις σπονδές, αλλά η διάθεση και η κατάσταση των παραβατών. Δεν είναι λοιπόν η Αθηνά που έρχεται και υποχρεώνει τον Πάνδαρο να ενεργήσει έτσι, λέει, αλλά δοκιμάζει μονάχα. Γι' αυτό λέει πειράν, γι' αυτό λέει το πειράν που είδαμε. Αν μπορεί να επιδοθεί σε μια τέτοια πράξη, διότι δεν αναιρείται η δυνατότητα για αυτόβουλη ενέργεια. Το εφημίν, λέει ο Πρόκλος εδώ. Δηλαδή, δεν αναιρείται η ελεύθερη βούληση. Ακόμη και προκειμένου για τα έσχατα παραπτώματα. Και παραθέτει το στίχο 93 της Δέλτα Ραψοδίας. 93. Σε μένα πείθου, που λέει. Θα το δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σε μένα να πιστείς, ναι. Εκείνος όμως από λεμαργία για τα χρήματα, θα δούμε τι παραθέτει, τι πρόκειται να λάβει ο ίδιος, αγλά, δώρα κλπ. Και για τα αξιώματα, ρίχνεται στις άδικες ενέργειες, ενώ ο ποιητής φωνάζει τα ίδια σχεδόν που λέει ο Σοκράτης στην Πολιτεία. Ότι η ψυχή ακούει πολλά. Τι γίνεται εδώ, αντιπαραθέτει ο Πρόκλος την Πολιτεία του Πλάτωνος, που έχει κοινά σημεία με τον Όμηρο, με το συγκεκριμένο σημείο εδώ στον Όμηρο. Υπάρχει μια ιστορία μέσα, ένας μύθος στην Πολιτεία του Πλάτωνος, στην οποία υπάρχει ένας προφήτης, ο οποίος προτείνει βίους. Και λέει λοιπόν, θα το πω λίγο παρακάτω, η ψυχή, λέει ο Σοκράτης, ακούει πολλά που έρχονται από το σύμπαν, τα οποία θαμπώνουν τους άμυαλους ανθρώπους και τους κάνουν να αποδεικνύονται πλημελείς στον τρόπο ζωής που επιλέγουν. Πλημελείς σημαίνει πλην και μέλος, δηλαδή παρά το μέλος, εσφαλμένος. Όπως λοιπόν ο προφήτης προτείνει τον τυραννικό βίο, βγάζει αυτός ο προφήτης, στο μύθο αυτό, παραθέτει βίους και πρώτον βγάζει τον τυραννικό βίο, δηλαδή το βίο ενός βασιλέως. Και κάποια ψυχή τρέχει πρώτη να παραλάβει αυτό το βίο. Και μετά, όταν βλέπει τι περιέχει αυτός ο μύθος, αρχίζει και κλαίει και οδύρεται και λέει: δεν έκανα καλή επιλογή, το δώσω πίσω. Πράγμα που δεν γίνεται. Λέει δηλαδή: βιάστηκε, γιατί νομίζει ότι αυτό είναι καταπληκτικό. Το να είσαι κάτι τρομερό, το να είσαι βασιλιάς κάπου.
Όχι βασιλιάς, τύρανος. Όχι, τυραννικός βίος σημαίνει ναι. Τύρανος είναι ο βασιλεύσης στην αρχική ναι, του ναι. Άρχοντα. Αλλά με την έννοια τη σημερινή. Ναι, ναι, με την έννοια τη σημερινή, αλλά όχι, μιλάω για το, για το κείμενο, τι λέει το κείμενο. Βλέπει ποιος είναι ο βασιλιάς και τι θα πρόκειται να... Ότι η ζωή του δεν θα είναι έτσι όπως τη φαντάζεται. Όλοι νομίζουν με ότι... ειδονές με, και, ναι, και ναι, καλοπέραση. Και το επιλέγει, ο πρώτος λέει, που επιλέγει αυτό το βίο χαρακτηρίζεται ανόητος στο, στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο μύθο, στην πολιτεία. Και αυτό λέει έχετε, έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτό εδώ το κείμενο. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η Αθηνά βάζει τον Πάνδαρο να διαλέξει ανάμεσα στη βαθμίδα του δυνατού και πλούσιου, πλήνα Θεού, είναι δυνατός και πλούσιος ο Πάνδαρος. Είναι πλούσιος και είναι ηγεμόνας των Λυκείων. Αλλά είναι, λέει, ανόητος και άθεος. Για άθεος γιατί θα καταλύσει τις σπονδές. Και στην αντίθεση της, η σπονδή, ο όρκος είναι κάτι ιερό. Όταν εσύ καταλύεις το ιερό, έρχεσαι, είσαι άθεος. Είσαι υβριστής. Υβριστής, ναι. Άσποντος. Άσποντος σημαίνει που δεν κάνεις σπονδή μαζί του. Και στην αντίθεσή της, εκείνος διαλέγει τη χειρότερη. Δεν είναι βέβαια η Αθηνά αιτία της επιλογής, αλλά η φαυλότητα εκείνου που την έκανε. Όπως δεν ευθύνεται ο προφήτης στην πολιτεία δηλαδή για τον τυραννικό βίο, αλλά η αδιφαγία εκείνου που θέλησε αυτόν τον τρόπο της ζωής. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια λέγεται ότι ο Πάνδαρος άκουσε την Αθηνά και έπαθε ό,τι έπαθε από την ανοησία του. Στην πραγματικότητα, δεν άκουσε την Αθηνά, άκουσε το φιλοχρήματο και ανόητο μέρος της ψυχής του. Διότι η Αθηνά δεν είναι, είναι αιτία φρόνησης και όχι ανοησίας. Τα πάντα κινούνται από τους θεούς σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση και καταλληλότητα καθενός. Συνεπώς, τους όρκους δεν τους παραβιάζουν ο Ζεύς και η Αθηνά, αλλά ο Πάνδαρος και οι Τρώες. Η πράξη αυτή συνδέεται με τους θεούς ως προδρομικό στάδιο της τιμωρίας. Η πράξη, λέει, ως πρόδρομος ούσα της δίκης, λέει το κείμενο. Δεν ευθύνεται η θεότητα για τα αληθινά κακά των ψυχών. Αντιθέτως, η αρχή των άνομων πράξεων βρίσκεται στη φαύλη κατάσταση και διάθεση των ψυχών. Λοιπόν, για να δούμε και παρακάτω, έχουμε και άλλα να πούμε για το θέμα. Αν κάπου τον έβρισκε λοιπόν τον Πάνδαρο, βρήκε του Λυκάωνος τον άμωμο γιο για τον κρατερό να στέκεται γύρω του κρατερά στοιχημένη ασπιστάων, λέει, στίχες, κρατερές στίχες ασπιστάων. Τον βρήκε να στέκεται σε παράταξη, στοιχημένο. Ήταν έτοιμος για μάχη, τον βρήκε εκεί στην παράταξη. Γύρω του, λέει, στίχες ασπιστάων. Είναι ασυναίρετη γενική της λέξης ασπιστών, ασπιστών δηλαδή, ασπιστής. Σήμερα λέμε υπερασπιστής. Η λέξη ασπίδα. Ασπίδα, ναι, κρατά την ασπίδα. Είπαμε ότι οι λέξεις του ομήρου δεν έχουν πρόθεση μπροστά. Εμείς σήμερα προσθέσαμε την πρόθεση και μιλούμε την ομηρική γλώσσα. Γύρω του λοιπόν στοιχημένοι ασπιστές, λαοί, ασπιδοφόροι λαοί, οι οποίοι τούτου έποντο από του εσύπου τις ροές. Πλησίων ισταμένη έπιπτε ρωτά προσήπεν η Αθηνά με το πρόσωπο του λαόδοκου. Σε μένα πίθου, του λέει, όπου είπαμε, αναφέραμε τη φράση αυτή, του Λυκάωνος γενέγε δαΐφρον, δαΐμων, δηλαδή ιδίμων έμπειρε, του λέει. Θα αντέξεις στο Μενέλαο να ξαποστείλεις τα χιβέλος, τλέεις, του λέει, γιατί... Αυτό εδώ το ρήμα φανερώνει δυσχέρεια του έργου, γιατί ο Πάρης δεν άντεξε. Δεν μπόρεσε ο Πάρης να τον τραυματίσει τον Μενέλαο. Εσύ, λέει, θα μπορέσεις, θα αντέξεις να του ξαποστείλεις ταχύ βέλος, ώστε από όλους τους Τρώες χάρη και δόξα να πάρεις. Προσέξτε, χάρη, λέει. Θα σου χρωστάει χάρη ο Πάρης και οι Τρώες. Και δόξα θα πάρεις. Και χάρη και δόξα. Συνεχίζει. Και εκ πάντων περισσότερο από τον βασιλιά Αλέξανδρο. Τον Πάρην υπόσχεται ελπίδες. Αυτός, λέει, πρώτα απ' όλα θα σου δώσει αγλαά δώρα. Θα σου έφερνε. Αν είχε νιδεί τον πολεμικό Μενέλαο του Ατρέως το γιο, με βέλο σου δαμασθέντα σε πειρά ανεβασμένο αλγινή.